Με το χρόνο να πιέζει ασφιχτικά, κορυφώνεται ο αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους δανειστές μέχρι τις 20 Αυγούστου και άμεση εκταμείευση της πρώτης δόσης. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό το αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη με όλα όσα συνέβησαν σήμερα στο καυτό μέτωπο των διαπραγματεύσεων, τα αισιόδοξα μηνύματα, τα αγκάθια που παραμένουν, αλλά και τον μπαράζ προωθούμενων αλλαγών σε ΦΠΑ, φορολογία, 100 δόσεις και κόκκινα δάνεια. Ολοταχώς προς συμφωνία εντός χρονοδιαγράμματος οδεύουν κυβέρνηση και δανειστές. Αυτό πιστοποιήθηκε μετά την τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν επιτελείς των Υπουργείων Οικονομικών και από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδέχθηκε μιλώντας στο Reuters κοινοτικός αξιωματούχος. Οι συζητήσεις προχωρούν ομαλά και ίσως ολοκληρωθούν το Σαββατοκύριακο. Αν το σχέδιο συμφωνίας και μια επικαιροποιημένη ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους είναι έτοιμα όπως σχεδιάζεται την Τρίτη, αναμένεται η Ελληνική Βουλή να τα ψηφίσει έως την Πέμπτη. Η ελληνική πλευρά έχει ήδη στα χέρια της το προσχέδιο του Μνημονίου και τις επόμενες 48 ώρες τα στυλό των Ελλήνων και των ξένων τεχνοκρατών αναμένεται να πάρουν φωτιά προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ενσωματώνοντας και τις ελληνικές παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που υπάρξει ψηφοφορία των κειμένων μαζί με τα προαπαιτούμενα την Πέμπτη, θα ακολουθήσει την Παρασκευή Eurogroup, πιθανότατα μέσω τηλεδιάσκεψης, για να δώσει το πράσινο φως της έγκρισης στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, αρχής γενομένης από το φινλανδικό την ίδια ημέρα, ώστε 19 ή 20 Αυγούστου να γίνει η εκταμείευση της πρώτης δόσης και να πληρωθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι καμιά από τις 28 χώρες, ούτε η Γερμανία, έθεσαν ζήτημα Plan B και δανείου γέφυρα. Μάλιστα, ακόμη και η γερμανική Welt υποστηρίζει ότι και οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία, παρά τις επιφυλάξεις που συνεχίζει να διατηρεί το Βερολίνο. Η γερμανική πλευρά κατέστησε σαφές ότι βλέπει σε κάποια σημεία ακόμη ανάγκη αποσαφήνισης. Παραδείγματος χάρη, σε ό,τι αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί στη συμφωνία η πιο πρόσφατη αρνητική οικονομική εξέλιξη στην Ελλάδα. Υπάρχει δε ανάγκη για συζήτηση στο θέμα των στόχων του προϋπολογισμού και στο ζήτημα του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων. Η σύγκληση στην κατάρτιση της λίστας με τα προαπαιτούμενα ήταν ο καταλύτης για την προσέγγιση των δύο πλευρών. Λίστα που περιλαμβάνει ανατροπές ακόμη και σε προσφάτως ψηφισμένες ρυθμίσεις. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΦΠΑ στο Μοσχάρι πηγαίνει στο 13% μετά το σάλο που προκλήθηκε, ενώ από τον ΦΠΑ 23% δεν θα γλιτώσουν τελικά τα ιδιωτικά σχολεία και τα ΙΕΚ. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, στα προαπαιτούμενα εντάσσονται νέες αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης, με αύξηση του συντελεστή από το 4 σε 6% για εισοδήματα από 50.000 έως 100.000 ευρώ και μείωσή του από 8 σε 6% για τα εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ. Επιπλέον, αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων από το 26 στο 28% για τα φετινά εισοδήματα και σε 29% για τη χρήση του 2016, εξομοιώνοντάς τους έτσι με τις ανώνυμες εταιρείες. Ταυτόχρονα αυξάνεται και η προκαταβολή φόρου για αυτές τις κατηγορίες σε 75% για τη φετινή χρήση και 100% για τη χρήση του 2016. Επιπλέον έκλεισε και το lifting στη ρύθμιση των 100 δόσεων με τη σύνδεση του αριθμού των δόσεων με εισοδηματικά κριτήρια, αύξηση του επιτοκίου και αυστηροποίηση των ρητρών για να μην χάνει ο φορολογούμενος τη ρύθμιση. Θα δούμε κάποιες τροποποιήσεις, αλλά ο πυρήνας και η ουσία δεν θα θυγεί. Σε ό,τι αφορά τις 100 δόσεις, το μέτρο έχει τελειώσει ως προς την ένταξη και πλέον έχουμε μόνο την πληρωμή των δόσεων. Αλλά να ξέρετε ότι γενικά στα θέματα φορολογίας θα κινηθούμε μεταξύ του ορίου της κοινωνικής ευαισθησίας και του ρεαλισμού. Κύριε Υπουργέ, στα προαπαιτούμενα φαίνεται ότι τελικά θα υπάρχει και η μείωση της επιδότησης για την αγορά του πετρελαίου των αγροτών, ενώ το συνολικό πλαίσιο φορολόγησής τους θα νομοθετηθεί τον Οκτώβριο, αφού θα έχουν καθοριστεί τα κριτήρια για το διαχωρισμό των κατ' επάγγελμα αγροτών από τους υπόλοιπους. Ως προς τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, που συνδέεται άρρηκτα με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, φαίνεται ότι σε πρώτη φάση θα προωθηθούν αλλαγές στους νόμους Κατσέλη και Δένδια για τον αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και την επιτάχυνση της έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων. Στη δεύτερη φάση θα ληφθούν αποφάσεις για τον φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων, στον οποίο το δημόσιο θα έχει μειοψηφικό ποσοστό. Δεν νομίζω ότι κανένας από ΣΥΡΙΖΑ θέλει τέτοια συμφωνία, αλλά θα μου επιτρέψετε να περιμένω μέχρι να έρθει η συμφωνία, να δούμε καταρχήν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά το τριετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Υπάρχει συμφωνία όσον αφορά την αναδιαπραγμάτευση του χρέους. Υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, τα οποία να μας δίνουν την αίσθηση ότι η τραπεζική πίστη θα αρχίσει ξανά να ρέει στις κερδοφόρες ή εν δυνάμει κερδοφόρες επιχειρήσεις. Το θέμα των κόκκινων δανείων αλλά και τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα, όπως το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις και το μακροοικονομικό περιβάλλον, τέθηκαν επιτάπητος και στο νέο ραντεβού που είχαν με τους εκπροσώπους των θεσμών οι Ευκλήδης Τσακαλώτος και Γιώργος Σταθάκης.